Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Website, app και 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Σφύριγμα από τον Κυριάκο Αθανασίου με την ανόρθωση στην Σέντρα. Τάλκοβιτς παίρνει την πάσα από τον Μποτσκάη. Συνεργάζονται οι δυο τους. Μποτσκάη για Ντράγκομιρ. Πατάει περιοχή. Ντράγκομιρ τον σταματά ο κεραυνός. Και απομακρύνθηκε από την άμυνα της ανόρθωσης. Επικίνδυνη κατάσταση από την οποία γλιτώνει η μεγάλη κυρία. Και τώρα θέλει να φύγει και στην επίθεση με τον Καστέλ να τροφοδοτεί Φερέιρα. Υπάρχουν πολύ καλές προϋποθέσεις. Φερέιρα το σουτ. Κόρα 0. Η ανόρθωση. Στο 1ο λεπτό η μεγάλη κυρία του Κυπριακού ποδοσφαίρου ανοίγει το σκορ. Η πρώτη τελική στον αγώνα από την ομάδα του Γιάννου Κάβερνιγεν γκολ. Αυτή η καλή εξέλιξη, Έλτερ Φερέιρα σκοράρει ξανά εκτός έδρας. Στο παιχνίδι του δευτέρου γύρου στο Παπαδόπουλος, όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ με ένα 0, εδώ γκολ από την εκτέλεση κόρνερ Ζάιρο. Και αυτός είναι ο τρόπος για να γιορτάσεις τις 100 συμμετοχές σου. Μια πολύ ωραία εκτέλεση κόρνερ από τον Πέτρο πίσω στο δεύτερο δοκάρι. Έγινε η κεφαλιά, υπήρξε αδράνεια στην άμυνα της ανόρθωσης και ο Ζάιρο από πολύ κοντά ισοφάρισε σε 1-1. Κόντρα στην ανόρθωση για τον Ζάιρο. Ο Πέπε εκτελεί το κόρνερ. Ο Κβίτα πήγε για κεφαγιά. Ο Τάνκοβιτς το σουτ που περνάει λίγο έξω. Από πλευρά Σπαφ όμως πολύ σωστά βρίσκει συγγνώμη στον Ιακώπη ότι υπάρχει το βαθμολογοκίνητρο και κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει τα παιχνίδια από μένα. Τάνκοβιτς δεν κάνει σουτ. Παίζει τον αδείο με τον Ζάιρο. Γκολ 2-1 η Πάφος. Αυτό είναι ένα πανέμορφο ομαδικό γκολ. Η ομάδα του Χουάν Κάρλος Κασέδο κρύβει την μπάλα. Και ο Μωαμέρ Τάνκοβιτς συνεχίζει από εκεί που έμεινε στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Φτάνει και αυτό στα 14 δέρματα. Έχει αντίθετη άποψη ο Άντερσον Κορέια. Το πλάγιο εκτελέστηκε. Ο Ντράγκομιρ κάνει γύρισμα και το πλασέ παίρνει τρίτο γκολ. Πέφτουν βροχή τα τέρματα για την Πάφο Κοντάρ. 3-1 ο παίκτης που σκόρανε και στο Αντώνης Παπαδόπουλος σε εκείνο το επικό παιχνίδι με σκορ 2-3. Η παγιά έχει προορισμό τον Ζάιρο. Πέρασε και ο Ζάιρο και δημιουργούνται προϋποθέσεις. Τον καταδιώκει ο Κάργας. Ο Ζάιρο προσποιείται. Κάνει το γύρισμα. Ο Ρούς δεν μπορεί. Ο Πότσκα η ευκαιρία. Κάνει το σουτ και προτού η μπάλα απειλεί στον κεραυνό. Απομάκρυνε με το κεφάλι σε κόρνερ ο Παύλος Κορέα. Κατάφερε για την ακρίβεια και πάσαρε. Τάνκοβιτς και Μποτσκάη έπαιξαν το 1-2. Ο Μποτσκάη κάνει την σέντρα και προτού αυτή καταλήξει στον Ζάιρο. Κάνει ανεβάσματα μετά από την οδηγία του Γιάννοκα. Κάνε. Για τον Ζάιρο. Ο Ζάζα παίρνει μπάλα, τη ρίχνει μπροστά τον. Καταδιώκει ο Κορέια. Ο Ζάζα πέφτει κάτω. Συνεχίζεται η φάση με τον Ζάιρο να σουτάρει. Ντράγκομιρ, ωραία διαγώνια μεταβίβαση εκεί όπου ο Μποτσκάη τρέχει και παίρνει μπάλα. Μόνος από αριστερά ζήγησε το πόδι του και έκανε την σέντρα στον Ζάζα του οποίου κεφαλιά πέρασε έξω. Ανεβαίνει ταχύτητα τον Μινάς Αντωνίου και γίνεται η πάσα. Μινάς Αντωνίου εντός περιοχής, κάνει ένα σουτ. Το έβγαλε ο Ήβου της Καστέλ στη συνέχεια, δεν μπορεί να συγκρατήσει. Θα πάει για μακρινή εκτέλεση, θα ψάξει η Κολτάρ που προωθήθηκε κεφαλιά προς το μέρος του Ζάιρο. 4-1. Άψογο κατέβασμα και γύρισμα τον αρχηγό και υποδειγματικό πλασέ. Ζάιρο κυρίες και κύριοι, μπορεί να έχει 2-0 τα σκοράρει σχεδόν, αλλά το κάνει δις σήμερα και φτάνει τα 15 γκολ στο φετινό πρωτάθλημα. Σε ένα σημείο που είναι μόνο ο Τάνκοβιτς και κάνει καλή πάσα για Ζάιρο. Ο Ζάιρο παίζει κάθετα, ο Ζάζα πλασάρει 5-1. Το γκολ δεν μετράει, γι' αυτό και είπα ότι θα εξεταστεί. Έφυγε από την κανονική θέση ο Ζάζα. Έχουν πετύχει 60 γκολ, η Πάφος εδώ είναι έτοιμη να απειλήσει με πέμπτο. Ο Ζάζα στο σουτ, το βγάλε ο κεραυνός, κάνει και δεύτερη απόκρουση στον Ντράγκομιρ. Δύο σπουδές επεμβάσεις, πόσο μάλλον η δεύτερη. Ανεβαίνει αυτό από τον κεντρικό διάδρομο και ανοίγει το παιχνίδι δεξιά στον Ζάζα, που είναι αρκετά κινητικό σήμερα. Ζάζα απέναντι από τον Κίκο, προσποιείται, πέφτει και κερδίζει το πέναλτι. Πάει στον Ζάιρο. Εδώ και πάλι βλέπουμε τον Ζάζα, προσποιείται, κάνει την τρίπλα, προφανώς και είναι πέναλτι, τον Κίκο τον παίρνει. Κάτω χαμηλά,
Ζάιρο και Μιχαήλ. Σφυρίζει ο Αθανασίου, ο Ζάιρο το χάνει. Πολύ κακή εκτέλεση πάντα από τα δοκάρια. Το χάτρικ δεν θα έρθει, τον παρηγορεί ο Ντάνκοβιτς. Στην φάση που κέρδισε το πέναλτι η Πάφος και να δούμε τον Ντάνκοβιτς που κάνει σέντρα. Ο Ζάιρο κατέβασε, ο Ζάιρο απείλησε γκολ 5-1. Ότι δεν έκανε προηγουμένως. Ο Ζάιρο το κάνει τώρα, ο Ζάιρο από ασίστ του Ζάιρο. Πανέμορφο γκολ σε δημιουργία και σε εκτέλεση. Και ραυνοβόλησε τον όφητο Μιχαήλ ο Ζάζα. 5-1. Να τον βοηθήσει. Δημητρίου. Πρώτη επαφή με την μπάλα και έτοιμος για σέντρα. Κάνει καλό γύρισμα για τον Ζάζα. Αυτός κάνει μπαγιά. Ο Τάνκοβι στην κεφαλιά. Βάζει πίεση ο Κοντρέρας και αυτή η πίεση αποφέρει καρπούς. Παίρνει πάσα από Βαλακάρη. Το σούτ του Κοντρέρας κοντράρει. Ο Ντράκομιρ δεν μπορεί να νικήσει τον όφητο Μιχαήλ γιατί έκανε την έξοδο. Και ο Μιχαήλ. Θα παίξει με τον Τεχέρα, γύρισε ωραία ο Ισπανός. Βλέπει την κίνηση του Κορέα και του περνάει την μπάλα. Τρέχουν μαζί με Μάριο Δημητρίου Κορέα και Μάριο Δημητρίου με τον Κορέα να βγαίνει νικητής. Εντός περιοχής γυρίζει, πλασέ του Κίκο πάνω στον Ιβουσίτς. Για σένα φτιάχτηκε η Μπέτον Αλφα. Ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Website, app και 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Για σένα που ξέρεις, η Μπέτον Αλφα είναι αλφα επιλογή.